Θα θέσουμε ένα φιλοσοφικό ερώτημα, το οποίο έχει άμεση εφαρμογή στις μέρες μας και φεύγει από το κομμάτι της φιλοσοφικής σφαίρας και πάει στην πραγματικότητά μας. Να χωρίσω ή να μη χωρίσω. Θέλεις, Ανδριανή μου, απάντηση. Προσωπικά δεν θέλω. Δεν <laughs> έχω εγώ την απάντηση στη δική μου, αλλά εκπροσωπώ τώρα όλο το κοινό που μας βλέπει. Και έχω την αίσθηση ότι είναι μια ερώτηση που παίζει στο μυαλό πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, θα σε εκπλήξω. Δηλαδή, θα χωρίσω. Ρώτα με γιατί. Γιατί, κυρία Κική. Γιατί βρίσκομαι σε μια κακοποιητική σχέση. Μπράβο, Εφόσον, ο λοιπόν, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε από μας βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση, θα χωρίσει με συνοπτικές διαδικασίες. Okay. Γιατί... Γιατί πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Είτε είμαι άντρας, είτε είμαι γυναίκα, πρέπει καταρχάς να σέβομαι τον εαυτό μου. Επομένως, αν η σχέση μου είναι κακοποιητική, θα χωρίσω. Και λέγοντας κακοποιητική, τι εννοούμε? Εννοώ κακοποιητική με λόγια ή με πράξεις. Mm -hmm. Ξεκινάμε από τα λόγια, από την λεκτική βία, την οποία πολύ συχνά παραβλέπουμε, ναι. γιατί ο Έλληνας και η Ελληνίδα είμαστε αγενείς, είμαστε λαός αγενείς. Το λεκτικό μας, λοιπόν, πολύ συχνά είναι απαράδεκτο. Ε, για κάποιο κόσμο δεν αναγνωρίζεται καν σαν μορφή βίας. Είναι βία, όμως, γιατί καταγράφεται μέσα μας, ε, αφανώς δεν φαίνεται η λεκτική βία, αλλά μας βουλιάζει τον ψυχισμό μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Μας βουλιάζει τον ψυχισμό, μας διαλύει την αυτοπεποίθηση, μας διαλύει την καλή εικόνα. Αλλιώς νιώθεις όταν σου μιλώ ευγενικά και αλλιώς νιώθεις αν σου μιλήσω χιδέα. Άρα, ενστικτοδός, συναισθηματικά ή ακόμα και σωματικά, μπορεί με κάποιο τρόπο να το αντιλαμβανόμαστε, όταν ο άλλος είναι δίαιος, λεκτικά δίαιος απέναντί μου, μπορώ να το αντιληφθώ, μπορώ να το καταλάβω, το εισπράττω όλο αυτό, άσχετα αν το παραβλέπω. Το εισπράττεις με τρεις τρόπους, πνευματικά, ψυχικά και σωματικά. Απλώς η κοινωνία με έχει μάθει να το παραβλέπω. Έλα μωρέ. Α το διάλογο μου είπε. Δεν μου είπε κάτι τρομερό. Yeah. Έλα μωρέ. ηλίθια με είπε. Yeah. Έλα μωρέ. Μα τον είπα. Yeah. Δεν ήταν κάτι τρομερό. Αυτό όμω είναι βία η οποία καταγράφεται και όχι μόνο καταγράφεται. Κλιμακώνεται ε, όταν yeah. ξεκινήσει η λεκτική βία σε μια σχέση. Δυστυχώ δεν μένει στο πρώτο σκαλοπάτι, κλιμακώνεται και έχουμε βρισχές, απειλές, δηλαδή η λεκτική βία αρχίζει και μας κουκουλώνει. Αν είμαι ο θήτης, σε αυτή την περίπτωση και βλέπω ότι με παίρνει σε σένα τη μία μέρα θα σε πω χαζή, την άλλη ανήκανε, την άλλη... Oh, θα προσθέσω εγώ στο λέξη λόγη. Δεν αντιδρά το θύμα. Oh, αντιδρά πολλές φορές και γίνεται σύγκρουση. Α, ah, οπότε ούτως ή άλλως εγώ θα, θα, αρχίσω να κλιμακώνω το, το ρεπερτόριό μου μέσα στο χρόνο. Είτε αντιδρώ, είτε δεν αντιδρώ. Εάν εσύ έχεις διαλέξει αυτό το δρόμο, ασυνείδητα ή συνειδητά, θα κλιμακωθεί η λεκτική Ούτως λεκτικη βια Όλες δεν οι έχει φαίνο. Βίας, νομίζω. Ε? Όλες, 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 οι μορφές κλιμακώνονται. βίας κλιμακώνονται. Και θέλω εδώ να κάνω μια αναφορά. Είναι και ένα, ένα είδος βίας αυτό που το ασκούν σε μεγάλο βαθμό και οι γυναίκες προς τους άντρες σε αντίθεση ας πούμε με τη σεξουαλική ή με τη σωματική βία που λόγω φύσης θέσης δεν το κάνουμε τόσο πολύ Πολύ συχνά αφήλω. εμείς οι γυναίκες είμαστε έντονα κακοποιητικές λεκτικά, λεκτικά. και συναισθηματικά mm. γιατί υπάρχουν και συναισθηματικά, συναισθηματικές μορφές βίας όταν σου κάνω μούτρα mm -hmm. όταν Κάνω μορφασμού περιφρόνησης, ήρθα ήρθε αυτός πάλι. Να. Είναι βία, η οποία καταγράφεται, ρίχνει την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου. Πολλοί από αυτούς εκδηλώνουν α, ως αντίπεινα την ίδια ή άλλη μορφής βία, οπότε οι οικογένειες βρίσκονται σε ένα διαρκές συγκρουσιακό καθεστώς με αψευδείς μάρτυρες, ένα, δύο, τρία παιδάκια, τα οποία παίζουν εκεί και ρουφάνε και καταγράφουν βία, την οποία θα βγάλουν στη δική τους θα σχέση όλο θα και στη δική τους οικογένεια. Με ένα διαζύγιο, σε αυτή την περίπτωση, σώζεται η κατάσταση, σώζεται ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει σε βάρος του τη βία, Σώζεται ένα παιδί στο να μην φορτωθεί επιπλέον βιώματα. Το διαζύγιο δεν μπορεί να με σώσει 100%. Διότι έτσι και έχω σχέση, συμβίωση ή γάμο, γιατί ισχύει mm -hmm. για όλες τις μορφές mm -hmm. σχέσεις. δεν γλιτώνω απολύτω mm -hmm. από τον κακοποιητή μου όταν έχω παιδιά. Εάν δεν έχω παιδιά γλιτώνω 100%. 100%. Όταν όμω έχω παιδιά, δεν μπορώ να γλιτώσω. Πώ θα ξεφορτωθώ αυτόν τον ήρω, να πέσω ότι η κακοποίηση είναι με σαρκασμό και ηρωνία. Πώ θα τον ξεφορτωθώ, Θα έρθει να πάρει το παιδί και θα μου πει, θα σηκώσει το φρύδι και θα μου πει, Άργησα, μαντάμ, να έρθω. Είναι μια μορφή κακοποίηση από την οποία δεν μπορώ να γλιτώσω. Άρα, πάμε πίσω, πρέπει να έχω το νου μου πριν δεσμευτώ με έναν άνθρωπο σε μια σχέση, όσο γοητευτικό και να είναι, όσο και να μου τάζει τον ουρανό μετάστρα, όσο κούκλος και να είναι, εγώ πρέπει να σκεφτώ. Αυτός ή αυτή, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που κακοποιούν, είναι κατάλληλος για πατέρα των παιδιών μου είναι κατάλληλη για μάνα των παιδιών ε, σκέψη ψύχρεμη. Ποιο όχι... ποιος θα το κάνει αυτό τον είναι ερωτευμένο κυρία Κική. Mm. Ή ποιος θα το κάνει αυτό στα 20 του, στα 25 του. Να τους διδάξουμε να το κάνουν, mm. γιατί τα, τα στέλνουμε τα παιδιά μας άπλα Μπορώ. στη μάχη. <χει> γιατί η ζωή, η συμβίωση, η οικογένεια δεν είναι κάτι εύκολο. Θα στέλνουν λοιπόν αδύναμα, αγώνας, αδύναμα. Άρα, από την κακοποίηση πρέπει να φύγω έτσι κι αλλιώς. Για να μην μιλήσουμε για βία σωματική, για να μην μιλήσουμε για σεξουαλική βία, η οποία διαλύει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Άρα, το λένε όλοι... Φύγε από την κακοποιητική σχέση, ακόμη και αν δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Λέει, πού να πάω, δεν έχω δουλειά, δεν έχω σπίτι, δεν έχω λεφτά, δεν έχω προστασία. Το εκτίμηση, αυτοπεποίθηση, δύναμη. Το σημαντικότερο <laughs> είναι αυτό που λες. Άρα θα της πούμε ή θα του πούμε, φύγε έτσι και πήγαινε και ζήτα βοήθεια από το Δήμο, από την Εκκλησία, από τις δομές, από όπου μπορεί να απευθυνθεί, από του γείτονε, από του φίλου, από του γνωστού. Ζήτα βοήθεια, θα βρει βοήθεια. Φύγε από την κακοποιητική σχέση και για σένα και για τα παιδιά Κυρίως, σου. Καταλάβει. Γιατί τα παιδιά θα επαναλάβουν αυτό το σχήμα. Είτε από τη θέση του θύματο, είτε από τη θέση του θήτη, είτε εναλλάσσοντα αυτού του ρόλου μεταξύ του. Λοιπόν, φεύγουμε από την κακοποίηση και, και πάμε, πάμε στι φυσιολογικέ οικογένειε. Που επίση και αυτέ οι οικογένειε αντιμετωπίζουν αυτό το χωρίζουν ζήτημα. Χωρίζουν σοριδών αυτέ οι οικογένειε. Προ-COVID ή μετά-COVID έχουμε αλλαγη μετα Μετά-COVID έχουμε. Δει αλλαγή, Μετά -COVID το Αυξημένους χωρισμούς, αυξημένες διαστάσεις, αυξημένα διαζύγια. Γιατί. Ήρθαμε Γιατί... πολύ κοντά και παραγνωριστήκαμε. Ήρθαμε πολύ κοντά και στρεσάραμε ο ένας τον άλλο. Έτσι κι αλλιώς η συμβίωση προκαλεί στρες, προκαλεί δυσφορία. Δι δι διότι ο ένας μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Το πολύ μας δισκοτώνει. Και, δε και δεν το αντέχουμε. Ε είναι και η αγένεια στη μέση που τα χειροτερεύει αυτά. Γιατί αν συμβιώνουν δύο άνθρωποι που σέβονται ένα ένας τον άλλο, που φέρονται ευγενικά, που φέρονται όμορφα, θα υπάρξουν εντάσεις, θα κάνουν μια έκρηξη. Πάω μια βόλτα, γυρίζω μετά από πέντε ώρες... Πιο καλά. Όταν όμως υπάρχουν βρισχές, κλωτσιές, μπουνιές, απειλές, ηρωνίες, οι άνθρωποι γίνονται τέρατα. Mm -hmm. Εκεί λοιπόν θεωρούν ότι η λύση είναι ο χωρισμός. Θα σου πρότεινα να κάνουμε ένα πείραμα. Τι πείραμα. Να μπούμε νοητά σε μια κανονική ελληνική οικογένεια. Mm -hmm. Να τους παρακολουθήσουμε από μακριά. Να φτιάξουμε μια μικρή ιστορία, υπαρκτή, κανονική, mm -hmm. να δούμε πώς Για μια πάμε. κανονική ελληνική οικογένεια οδεύει προς το διαζύγιο ή δεν οδεύει προς το διαζύγιο. Για να λοιπόν, δούμε. Λοιπόν, μπαμπάς, μαμά και δύο παιδιά. Μάλιστα. Έτσι. Σάββατο, απόγευμα. Τρεις, τρισήμιση το απόγευμα. Ο μπαμπάς δουλεύει το Σάββατο. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή έχει μαγαζί. Η μαμά δεν δουλεύει το Σάββατο. Άρα είναι στο σπίτι. Mm -hmm. Φεύγει ο μπαμπάς. Η μαμά αρχίζει να καθαρίζει το σπίτι. Σταματάει γιατί πρέπει να πάει το μεγάλο παιδί στο μπαλέτο, στο μπάσκετ. Mm -hmm. Οπα. Παίρνει και το μικρό παιδί μαζί. Πάει το μεγάλο, ξαναγυρίζει στο σπίτι, ξαναζώνεται την ποδιά. Συνεχίζει, συνεχίζει το καθάρισμα. Κάποια ώρα προς το μεσημέρι πρέπει να σταματήσει γιατί πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Βάζει και το μικρό παιδί στο αυτοκίνητο, πάει στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζει, έρχεται με όλα τα ψώνια, τα ταχτοποιεί στα ντουλάπια και στο ψυγείο και βλέπει ότι η ώρα έχει πάει δυόμιση. Τι θα, Κάτι... θα φάμε, τι θα μαγειρέψω. Να... ετοιμάζει λοιπόν μια ομελέτα και κάθεται με το παιδί και τρώνε. Και μετά είναι πάρα πολύ κουρασμένη και κουλουριάζεται στον καναπέ και μπαίνει στο facebook και δίνει και στο παιδί το τάμπλετ και κάθεται το παιδί με το τάμπλετ ήσυχο. Έτσι. Σου θυμίζει μια κανονική ελληνική Ξεκάθαρα. οικογένεια. Ξεκάθαρα. Ωραία. Κατά τις 3.30 Ακούγεται το κλειδί στο, στην πόρτα. Το άλλο το παιδί το έχουμε αφήσει στο Το έχουμε αφήσει. έχει πολλέ ώρε αυτό. Όχι, μάθημα. το πήγαμε. Το πήραμε. Συγγνώμη. Ξανάφυγε, το πήρε και το πήγε σε μια φίλη, μόνο. ένα Α. φίλο για να παίξουν. Θα το πάρει το βράδυ παράληψη δική μου, ξανά κάνει δρομολόγιο. Σημαντικό αυτό να βάζουμε το δρομολόγιο μέσα παρακαλώ. Ναι. Γιατί, λοιπόν, είναι. ακούγεται το κλείδι και μπαίνει ο σύζυγος. Για... Για... Ήρθες. Α, ούτε ήρθες. Τι έχει για φαΐ. Ομελέτα. Πάλι ομελέτα. Πότε θα φάμε να φαΐ της προκοπή αυτό το σπίτι. Να υβαίνει, Αν μην. θέλεις φαΐ τις προκοπή, Κάτσε και φτιάξε το μόνο σου. Μόνος μου από τα χαράματα δουλεύω. Γιατί εγώ καθόμουνα. Παράταμε σε βαρέθηκα. Λέει ο σύζυγος και πάει στην κουζίνα. Να προβλέψω την εξέλιξη. Να φάει την ομελέτα. Μην προβλέψεις τίποτα. Πάμε σε ένα άλλο ακριβώς όμοιο ελληνικό σπίτι με τις ίδιες συνθήκες. Mm -hmm. Πάλι τρισήμιση η ώρα του Σαββάτου και πάλι ακούγεται το κλειδί στην πόρτα. Η σύζυγος κουλουριασμένη στον καναπέ με το κινητό, το παιδάκι με το τάμπλετ, το μεγάλο παιδί στη φίλη ή στο φίλο. Ακούγεται το κλειδί στην πόρτα. Σηκώνεται η σύζυγος, Πάει στην πόρτα. Αγάπη μου, είδα. Καλώ τον! Τον αγκαλιάζει και τον φυλάει στο στόμα. Γιοργάκι, έλα, ήρθε ο μπαμπά, έλα να του δώσει ένα φυλάκι. Έρχεται ο Γιοργάκη, αγκαλιάζει τον μπαμπά του, Φιλούνται. Ρωτάει να ο στιάξω, να σε Τι θα φάμε? Μια ωραίο μελέτα. Μια ωραίο μελέτα και σου φτιάξα και τη σαλάτα που σ' αρέσει. Πάμε, πάνε και οι τρεις, βάζουν τα σέτ, ετοιμάζουν και κάθονται και τρώνε. Ο σύζυγος τρώει. Η σύζυγος λέει, πώς πήγε η μέρα σου, κουράστηκες. Ναι, κουράστηκα γιατί είχα πολλή δουλειά. Αχ, μη μου πεις ότι άνοιξε η δουλειά σου, πάρα πολύ χαίρομαι. Συνεχίζει αυτός να τρώει, δεν τη ρωτάει. Ο Αυτή τι έκανες τι έκανε. και πώς ήταν η μέρα σου. Κι εγώ κουράστηκα σήμερα πάρα πολύ, γιατί με το Γιωργάκη καθαρίσαμε όλο το σπίτι. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, πήγαμε την Ιωάννα στο μπαλέτο, την πήγαμε μετά στη φίλη της κλπ. Έχει ανοίξει η μέση μου από την κούραση. Θα μου κάνεις μασάζ το βράδυ. Και σημειώνεται αυτά, φαντάζομαι. Αμέ, ε? αμέ, <laughs> λέει ο σύζυγος. Και συνεχίζουν έτσι, μια απλή κουβεντούλα. Λοιπόν, Ανδριανή, πες, ποιο από τα δυο ζευγάρια πιθανόν οδεύει προς χωρισμό. Στο δικό μου το μυαλό είναι ξεκάθαρο το πρώτο ζευγάρι. Γιατί. Διότι δεν έχουν καμία επικοινωνία. Δεν Οι συνθήκε είναι ακριβώς... Ομιές. Δεν το επιδιώκουν λίγο να έρθει ο ένα κοντά με τον άλλο. Το έχουν θάψει, το έχουν Γιατί, αφιθάσει. τι του φταίει. Δεν ξέρω, ξέρω, ότι τι, τι ξέρω. Είναι, είναι στο χαρακτήρα τους. Ο χαρακτήρας μια χαρά είναι. Η συμπεριφορά μας mm. πρέπει να αλλάξει. Γιατί. Γιατί προσπαθήσανε και οι δυο του δεύτερου ζευγαριού πρώτον να δείξουν καλή διάθεση. Mm. Ακόμα και αν πρακτικά δεν υπάρχει. Δηλαδή όταν η σύζυγος ήταν στον καναπέ κουλουριασμένη εκεί που είχε ανοίξει μέση και που θα σηκωθώ τώρα». Να πεις στον εαυτό σου, έλα, έλα, σικώ, σικώ. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές κάνουμε με δυσκολία κάτι, το οποίο όμως έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Mm. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπερβούμε τον εαυτό μας εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε μια χαρά να κάτσει στον καναπέ και να βογγάει και να λέει, αχ η Μέση μου, σηκώθηκε, τον υποδέχτηκε, τον φίλησε. Διότι, Ανδριανή, υπάρχει μια... Πραγματικότητα, στην Ελλάδα, που δεν την αποδεχόμαστε Ποια εμείς οι γυναίκες, είναι. την οικογένεια στην Ελλάδα, τι στείνει η γυναίκα. Όταν το λέω στις διάφορες γυναίκες, πέφτουνε να με φάνε. Και αυτό εγώ, κυρία Κική, και αυτό εγώ θα το κάνω. Και αυτό εγώ. Δυστυχώς, ναι. Διότι ο άντρας δεν μπορεί να στήσει σπίτι ο άντρα ακολουθεί Από τη φύση την, α, την ατμόσφαιρα, την φτιάχνουμε εμεί οι γυναίκε. Κάθε σπίτι έχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα mm. την οποία φτιάχνουμε εμεί. Είναι ένα βαρύς ρόλο. Μη με καταδικάσουν οι γυναίκε που μα βλέπουν. Είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Δεν τίθεται θέμα πατριαρχία εδώ. Προσπαθώ όχι. Το να το αναλύσω στο μυαλό μου. Όχι. Και να είναι, θέμα... ]τικό. είναι θέμα φύση. Τάκτ. Είναι θέμα στυλ. Είναι θέμα ικανότητα που την mm. έχουμε μόνο εμεί οι γυναίκε. Ο άντρα είναι Πιο βαρύ, δεν έχει αυτό το κάτι να φτιάξει να ρίχνει, ατμόσφαιρα. Να το να βάλει Ακριβώ. Το, το touch, τέλο πάντων. Ακριβώ, δεν μπορεί. Μπορεί να μιμηθεί όμω. Μπορεί να ακολουθήσει, να, ακολουθήσει όμως. να ακολουθήσει. Δηλαδή στο δεύτερο ζευγάρι, ακολούθησε ο άντρα, φίλησε το Γιωργάκι, τη είπε Αμέ θα σου κάνω μασάζ. Όχι ότι ήταν κανένα σπουδαίο τέρι ανταποκρινόταν επειδή η γυναίκα τον καθοδηγούσε. Είναι σημαντικό να το πάρουμε απόφαση αυτό μέσα μας οι πάρουμε. γυναίκες και να πούμε ότι στη, συντροφική, στη σχέση μας, στην οικογένειά μας, τη ζεστασιά του σπιτιού μας θα τη φροντίσουμε εμείς. Γιατί είναι εμείς, το, εμείς από ξέρουμε, αυτό είναι και προχώρα. εμείς Μιλές μπορούμε, προσδοκίες. δηλαδή το κάνουμε επειδή ξέρουμε, επειδή μπορούμε. Ο άντρας ούτε ξέρει ούτε μπορεί δεν είναι άξιο να το κάνει. Πώ να γίνει. Κατασκευαστικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ξεκάθαρα ποιο ζευγάρι θα πει χωρίζουμε γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν, δεν δε γίνεται. Είναι η ζωή μας κόλαση. Από εκείνο το σημείο μπορούμε να φτάσουμε στο Έχω την αντοχή και τη διάθεση να σηκωθώ να τον φιλήσω, θα μπει στο σπίτι. Ναι, αρκεί να πάνε σε ένα σύμβουλο γάμου, να τους πάρει από το χεράκι και να τους δείξει το δρόμο. Μόνοι τους δεν μπορούν. Γιατί στις σχέσεις μας κάνουμε ένα κύκλο. Ήθε. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον κυκλο το Λένε... Ξαναπάμε. Δύο-τρεις μέρες καλά θα είμαστε και έτσι. μετά, το στο λάθος. ακριβώς τα ίδια. Λοιπόν για να ξεφύγουμε από τον κύκλο θα πάμε σε ένα σύμβουλο γάμου για να μας αλλάξει τη συμπεριφορά, όχι το χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας μας είναι αυτός που είναι. Δεν χρειάζεται να αλλάξει. Η συμπεριφορά μας όμως μπορεί να αλλάξει και να γίνει αυτό που είπες, πιο επικοινωνιακή, πιο ζεστή, ας είναι και λιγάκι ψεύτικη, δεν πειράζει στην αρχή. Φίλυστη. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Να τι να πάω να κάνω στο σύμβουλο γάμου. Να δηλαδή δεν τον ξέρω. Ο ίδιο είναι. Και εγώ με ξέρω. Έχω βαρεθεί. Δεν μου κάνει αίσθηση πια ούτε να τον εβλέπω, ούτε να τον ακουμπώ, ούτε να κοιμάμαι μαζί του. Δηλαδή, εγώ το έχω μηδενίσει, ματαιώσει μέσα μου. Ενδεχομένω και ο σύντροφο την ίδια στιγμή. Τι να πάω να κάνω. Να στήσω με τον νεκρό να μου λείπει. Ναι, αλλά έχει ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά. Και από αυτόν που τον συχαίνεσαι τώρα, που δεν τον θέλεις καθόλου, που λες στις φίλες, του, φίλες μα δεν τον αγαπάω, δεν τον θέλω. Τι είναι η αγάπη. Ένα μπιμπελό που το έχουμε στο ράφι και το κοιτάμε και λέμε εκεί σε έχω. Η αγάπη είναι κάτι πολύ σύνθετο και πολύπλοκο. Και ζωντανό, ε. Και ζωντανό. Σήμερα μου λες ότι δεν με αγαπάς. Και αύριο μπορεί να ανακαλύψει και να πει: Μωρέ, κάτι ε, καλό έχει η Κική. Τι, να τη συμπαθώ, την αγαπώ. Ένα mm. Ενώ σήμερα έλεγε που. Άστινε. Yeah. Άρα αυτέ οι δηλώσει είναι εξωπραγματικέ. Για να τον διαλέξει ή για να τη διαλέξει και να είστε μαζί και να αποκτήσετε και παιδιά. Κάποιο υπόβαθρο υπάρχει. Εκεί λοιπόν ο σύμβουλο γάμου θα δουλέψει. Και θα καθοδηγήσει, δηλαδή όπως στο ποδόσφαιρο έχουμε πάντα διαιτητή, ναι. έτσι δυστυχώς χρειάζονται και οι οικογένειες διαιτητή. Γιατί και έχουμε... προπονητή χρειάζεται. Και προπονητή. Να δίνει το ρυθμό. Γιατί τους έχουν αυτούς στα παιχνίδια. Για να τηρούνται οι κανόνε, το διαιτητή, ε, για να μην πλακώνονται μεταξύ <laughs> του. Μπράβο. <laughs> για να μην σηκώνονται να φεύγουν από το γήπεδο <laughs> από τα νεύρα του. Και πάει λέγοντα. <laughs> Ακριβώ. Το ίδιο είναι και οι οικογένειε, γιατί ζουν σε δύσκολε συνθήκε. Έτσι και το εργασιακό περιβάλλον προσφέρει πολύ στρε. Όπω τα λέγαμε πριν. Έτσι. Βέβαια. Και το οικογενειακό περιβάλλον. Άρα, πώ θα περισσώσουμε την οικογένεια. Και τα παιδιά. Γιατί εκείνο που μένει στη ζωή είναι μόνο η οικογένεια. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Και οι σχέσεις που έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους, που τους έχουμε γεννήσει εμείς με την άλλοτε αγάπη της ζωής μας. Βέβαια. Και τα συναισθήματα που έχουμε μοιραστεί ναι. μεταξύ μας. Και σαν ζευγάρι και με τα παιδιά μας και όλο αυτό το παρεδώσιο. Άρα, η περισσότερη γάμη σώζονται, εξαιρούνται οι κακοποιητικέ σχέσεις. Αυτές είπαμε, είναι για διάλυση εν γνώση μας. Η άλλη γάμη της ασυμφωνίας, των εκρήξεων, των καυγάδων, το παράταμε, το χτυπάω την πόρτα και φεύγω, αυτοί σώζονται. Αρκεί να δουλέψουμε τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε από τον αυτοσεβασμό. Όταν εγώ, η γυναίκα ή ο άντρας, σέβομαι τον εαυτό μου, δεν θα επιτρέψω να κακομιλήσω στο τέρι μου. Ξεκινάμε από εμάς. Ξεκινάμε από μας. Αν κακομιλήσω στο τέρι μου, σημαίνει ότι τον εαυτό μου τον φτύνω. Τον έχω για τα σκουπίδια. Μετά, ευγένεια. Η ευγένεια ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες. Πάμε σε ένα μεγάλο κατάστημα. Και οι εκπαιδευμένες πολίτριες είναι ευγενέστατες. Τι χαλάρωση, mm -hmm. τι άνεση. Φαντάσου να είναι στο σπίτι σου αυτό. Φαντάσου να είναι στο σπίτι σου αυτό. Αλλά η οικειότητα μας κάνει χιδέους, μας κάνει αγενείς. Mm -hmm. Εκεί λοιπόν να το μαζέψουμε λίγο. Mm -hmm. Να είμαστε ευγενείς ο ένας τον άλλο. Γιατί αυτό μας καθησυχάζει, μας χαϊδεύει, μας ανεβάζει. Και μετά, καλή διάθεση. Τι μούτρα είναι αυτά που έχουμε. <laughs> Τι πεσμένα κέφια. Που έξω από το σπίτι μπορεί να είμαστε τριαλαροί τριαλαρό και πρόσχαροι και ευγενικοί και ομιλητική και όλα τα καλά του Θεού προς τους άλλους. Και μόλις γυρνάμε στον έρωτα της ζωής μας, αγάπη μας μοναδική, Ωπ, μπλερέζα. Και λε, μα θέλω να νιώθω εαυτό μου. Αυτόν τον εαυτό έχει να δώσει την αγάπη τη ζωή σου. Έρχονται γυναίκε και μου λένε: Ο άντρα μου είναι η ψυχή τη παρέα. Κέφι, τραγούδια, κιθάρα, ε, λύρα, χορός, τα πάντα. Στην Στο παρέα. Σ... Στην παρέα. Στο σπίτι. Τα μούτρα σέρνονται στα πατώματα. Γιατί? Αυτός ο άνθρωπος θέλει σύμβουλο να βρει γιατί στο σπίτι είναι όλο μούτρα και κακή διάθεση και γυναίκες αντιστοίχως mm -hmm. η έξω καρδιάς καταπληκτική κοπέλα στο σπίτι όλο δυσφορία γκρίνια και κακό τρόπο γιατί πρέπει να πάει κάπου σε έναν ειδικό να τις βρει από που προέρχεται αυτή mm. η διάσταση συμπεριφοράς Σημειώστε λοιπόν. Διαζύγιο γάμο 0-1. Εξαιρετικέ οι περιπτώσει που δεν το σκεφτόμαστε για δεύτερη φορά και αναφερόμαστε στι κακοποιητικέ σχέσει. Και, και στις, στις εξαρτήσει και στα πάθη. Έτσι, άμα παίζει χαρτιά. Χαρτιά, ναρκωτικά, τζόγο. Ε, σεξομανία. Απα, σε, ε, όλα αυτά. Ε, αναζητώ συνεχώ την επιβεβαίωση. Αν αρνεί να αλλάξει, θα σου δώσουμε δύο-τρει ευκαιρίε, Ανδριανή έχεις γίνει χαρτόμουτρο. Ο νους σου είναι μόνο στην τζόχα. εάν ε, εσύ λες, όχι, μα δεν, δε, τούτο, το, δύο, τρεις ευκαιρίες. Ε, Στην ε. τζόχα και δρόμο. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Ναι. και πολύ. στην κακοποίηση. Κρατάμε το σημαντικότερο, γιατί συνήθως παραμένουμε στην κακοποιητική σχέση και φεύγουμε από μία σχέση που μπορεί να σωθεί. Ακριβώς. Το ιδιαίτερο του ανθρώπου. Να είστε καλά κύριε και εκείνη σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Και εγώ Ανδριανή μου. Και